Ο φόβος για την επιβολή προστίμων φαίνεται πως είναι μεγαλύτερος από εκείνων που έχουν οι οδηγοί για την πρόκληση τροχαίου ατυχήματος, παρόλο που τα πρόστιμα δεν συγκρίνονται σε καμία περίπτωση με την απώλεια της ζωής ή το σοβαρό τραυματισμό. Ωστόσο, η τοποθέτηση καμερών για τον εντοπισμό των παραβατών του κώδικα οδικής κυκλοφορίας λειτουργεί περισσότερο αποτελεσματικά από τα κηρύγματα και την ενημέρωση για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων. Αυτό αποδεικνύει η παρουσία των καμερών στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη, που έχουν σαν αποτέλεσμα την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στην περιοχή, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία της τροχαίας Ιωαννίνων, σύμφωνα με τον αστυνόμο Α του τμήματος Επαμεινώντα Ζήκο. Πράγματι, η τεχνολογία πλέον μας οδηγεί στις κάμερες. Έχουμε διαπιστώσει ότι όπου έχουν τοποθετηθεί τα αποτελέσματα μέχρι σε ένα βαθμό είναι θετικά, διότι οι οδηγοί μειώνουν την ταχύτητα φοβούμενοι από τις κλίσεις της τροχέας και έτσι επιτυχάνουμε και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Πιστεύουμε ότι αυτός είναι και ο λόγος που έχουν μειωθεί και τα τροχαία ατυχήματα, αλλά και γενικότερα βέβαια είχαμε τροχαία ατυχήματα. Στη συγκεκριμένη όμως περιοχή, από όταν τοποθετηθήκαν οι κάμερες που καταγράφουν την ταχύτητα των οδηγών, δεν έχουμε σχεδόν κανένα τροχαίο ατύχημα. Τα θετικά αποτελέσματα από τη λειτουργία των καμερών όχι μόνο στην περιοχή των Ιωαννίνων αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα έχουν οδηγήσει την πολιτεία στην επέκταση του μέτρου σε ολόκληρο σχεδόν το εθνικό οδικό δίκτυο. Έχει επεκταθεί στον δρόμο προς την Γκόνιτσα, στο σημείο που βρισκόμαστε εδώ στο 4ο χιλιόμετρο και προς τον δρόμο, προς την Εθνική Οδό Άρτας. Έχουν τοποθετηθεί οι κάμερες, ωστόσο περιμένετε εντολές για να ξεκινήσει η λειτουργία τους. Ασφαλώς θα περιμένουμε τις εντολές και την απόφαση της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Αυτές έχουν τοποθετηθεί με απόφαση και με μελέτη του υπεχοδέ και πιστεύουμε ότι θα πάρουμε και εμείς την εντολή προκειμένου να γίνει ο κατάλληλος έλεγχος. Η καινοτομία των νέων καμερών είναι πως εκτός από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου φωτογραφίζουν και το εμπρός προκειμένου να φαίνεται ο οδηγός σε περίπτωση που υπάρξει αμφισβήτηση. Τα πρόστιμα σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου ταχύτητας είναι ιδιαίτερα τσουχτερά. Για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας έως 20 χιλιόμετρα, το πρόστιμο ανέρχεται σε 40 ευρώ και αυξάνεται στα 100 ευρώ και ποινεί 5 βαθμών στο point system για υπέρβαση πάνω από 20 χιλιόμετρα. Ο οδηγός που θα εντοπιστεί να οδηγεί 31 χιλιόμετρα πάνω από το όριο ταχύτητας ή πάνω από 150 χιλιόμετρα την ώρα σε αυτοκινητόδρομο, 130 χιλιόμετρα την ώρα σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας ή 120 χιλιόμετρα στο υπόλοιπο εθνικό δίκτυο θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμα 350 ευρώ αλλά και να παραδώσει την άδεια οδήγησής του για 60 ημέρες.